αυτοδικαίωμα της αυτοδιάθεσης και την αποαπικιοποίηση αναφέρθηκε αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, αγορεύοντας την υπόθεση που αφορά το καθεστώς των Βρετανικών βάσεων στο αρχιπέλαγος Τσάγκος του Μαυρικίου. Cyprus speaks out of its own experience in drawing the court's attention to the fact that the bonds of colonialism take many forms, and in asking the court to be particularly conscious when advising the United Nations of the need to address the realities of self-determination and not only its superficial manifestations. Ο Υπουργός Άμυνας του Μαυρικίου καταγγέλει ότι το αρχιπέλαγος του Ινδικού Ωκεανού παραχωρήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο έπειτα από πολιτικές πιέσεις και απειλές από την αποικιοκρατική δύναμη. Cyprus reiterates that matters pertaining to self-determination in general and the lawful completion of a process of decolonization in particular can never properly be characterized as purely bilateral matters between a former colonial power and the former colony. We are not concerned here with cases where two equal sovereign states negotiate and solemnly conclude a treaty to redraw their boundaries. Αντιπροσωπείες 22 χωρών αγόρευσαν ενώπιον του δικαστηρίου, με τον Γενικό Εισαγγελέα να δηλώνει στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι μια πιθανή επιτυχής έκβαση της υπόθεσης του Μαυρικίου θα αποτελέσει σοβαρό νομικό όπλο για οποιοδήποτε κράτος που αντιμετωπίζει παρόμοια θέματα. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν θα έχει δεσμευτική ισχύ, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί και αύριο.